Τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο, διότι μέσα σε αυτό το κλίμα πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη κάλεσε τα στελέχη του κόμματός του να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ναι, θα σου έλεγα εσύ από στην Κουμουνδούρου υπάρχει συναγερμός, εκλογικός συναγερμός και αυτό δεν προκύπτει μόνο από τη σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών που αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να έρθουν εδώ στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από αυτά που είπε σήμερα στην πολιτική γραμματεία ο κύριος Τσίπρας. Θα σου έλεγα πως έδωσε το στίγμα των επόμενων ημερών ο κύριος Τσίπρας, τονίζοντας πως εκτιμούμε ότι θα έχουμε επίσπευση πολιτικών εξελίξεων ενδεχομένως και πριν τα αποτελέσματα των stress test και πριν την τελική αξιολόγηση της Τρόικας, η οποία δεν θα αφήνει περιθώρια χειρισμών στην κυβέρνηση. Θα το τολμήσει να πάει σε εκλογές, θα την αφήσουν, διερωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς πρέπει να είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, κατέληξε. Και αναφέρθηκε και στο θέμα της αυτοδυναμίας, τονίζοντας πως αυτός ο στόχος είναι πλέον εφικτός για το ΣΥΡΙΖΑ και ότι ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση άρχισε μετά τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Είπε χαρακτηριστικά ασία για αυτό το θέμα ο κύριος Τσίπρας, πως πυκνώνουν οι ενδείξεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Η παρουσία μας στην ΔΕΘ επέδρασε καταλυτικά. Αρχικά η κυβέρνηση εμφανίστηκε αμήχανη, μετά μας κατήγγειλε για παροχολογία και προχώρησε σε ασκήσεις υπερκοστολόγησης. Τώρα τρέχουν πίσω από την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, διαρρέοντας μέτρα ανακούφισης. Ενδιαφέρον, είχε και η παρέμβαση του κυρίου Λαφαζάνη, Αντώνη. Ο κύριος Λαφαζάνης συχνά πυκνά διαφοροποιείται από αυτό που λέμε κεντρική γραμμή του κόμματος. Σήμερα έκανε μια παρέμβαση υπέρ της ομοιογένειας του λόγου των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς έγινε αυτό από τον κύριο Λαφαζάνη, γιατί όπως ανέφερε και ο ίδιος, ουσιαστικά υπάρχουν παρεκκλήσεις από τον στρατηγικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το χρέος. Αυτό που μαθαίνουμε, πως είπε ο κύριος Λαφαζάνης, είναι πως η πασπερμία δηλώσεων δεν βοηθά το ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Τσίπρας για το θέμα αυτό τόνισε πως η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής και διατυπωμένη και όπως μαθαίνουμε πρότεινε ο κύριος Τσίπρας στα μέλη της πολιτικής γραμματείας να δημιουργηθεί μια συμβουλευτική επιτροπή για το θέμα του χρέους. Θα αποτελείται σία από οικονομολόγους και νομικούς και μάλιστα θα τη συντονίζει ο Νίκος Χουντής. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.